θα ξεκινήσει στην Κρήτη. Είναι Παγκρήτια η απεργιακή αυτή κινητοποίηση τη Δευτέρα 18 του μήνα. Εν δυνάμει θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Παρασκευή. Έχει ήδη ξεκινήσει στην υπόλοιπη Ελλάδα από την 1η του Σεπτέμβρη. Είναι μια κίνηση απόγνωσης, απογοήτευσης. Οι εργαστηριακοί γιατροί πλέον δεν μπορούν άλλο λόγω του clawback που έχει επιβληθεί από το 2012 στα εργαστήριά μας. Το 2012 υπήρχε ένας κλειστός προϋπολογισμός με 350 εκατομμύρια για τις εξετάσεις που κάνουν οι συμβεβλημένοι στον ΕΟΠΗ. Στη συνέχεια το 2013 προσθέθηκαν και τα υπόλοιπα ταμεία, χωρίς να αλλάξει αυτός ο προϋπολογισμός. Και αυτό σημαίνει ότι εδώ και 10 χρόνια κάνουμε εξετάσεις, τις οποίες στο τέλος του μήνα δεν πληρωνόμαστε. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα ποσοστό περίπου 60-70% να μην πληρωνόμαστε καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι πολλά εργαστήρια πλέον αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ δέχονται καθημερινά τους ασθενείς του ΕΟΠΗ και τους εξυπηρετούν. Φανταστείτε ότι υπάρχουν γιατροί αυτή τη στιγμή οι οποίοι θέλουν να πάρουν σύνταξη και λόγω του ΕΟΠΗ, ο οποίος 10 χρόνια τώρα έχει μπει σε δόσεις, αδυνατούν να πληρώσουν τον ΕΟΠΗ. Εμείς αυτή τη στιγμή, θέλοντας να συνεχιστεί η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς του ΕΟΠΗ, θέλουμε να διακοπεί και να σταματήσει αυτό το βάναυσο και άδικο μέτρο του clawback. Υπήρξε τότε επί μνημονίων, έχουν περάσει τα μνημόνια, θα πρέπει να καταργηθεί πλέον. Δεν νοείται να ζητούν από τα εργαστήρια να υπάρχουν ISO, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο είναι φυσικό και λογικότατο να υπάρχει, αλλά δεν γίνεται να υπάρχει και το clawback. Δεν μπορούμε να υπάρχουν μήνες οι οποίοι να μην πληρωνόμαστε καθόλου. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό των εργαστηριακών γιατρών απεργεί και καλούμε και τους ασθενείς να καταλάβουν την απόγνωσή μας και τους συναδέλφους κλινικούς να καταλάβουν και να ρυθμίσουν τις εξετάσεις που γράφονται, και αυτό που ζητάμε είναι να μπει επιτέλους ο φάκελος του εξεταζόμενου, να μπορεί ο κλινικός γιατρός να ελέγχει κάθε πότε γίνονται οι εξετάσεις και όχι να γράφονται εξετάσεις επειδή μπορεί να ζητήσει ο ασθενής. Δεν συζητάμε για εξετάσεις σε επίγουσα βάση όπως μπορεί να χρειαστεί ή σε έναν καρκινοπαθής, αλλά δεν μπορεί ο κάθε ένας να θέλει κάθε 6 μήνες, επειδή αγχώνεται, να κάνει εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ.